Εδώ είμαστε, καλησπέρα Φίλιππος και Πόπη. Γεια σας. Αυτό το βίντεο θα το δείτε μόνο μια φορά και θα το δείτε μόνο μια φορά για τον λόγο που θα το αφιερώσουμε σε ένα πολύ καλό συνάδελφο YouTuber, τον Gabriel Dialex. Gabriel, πραγματικά δεν θα το πω μόνο σε εσένα, το πω γενικά στο κοινό ότι δεν είμαι τους ανθρώπους που θα γλύψουν για κάποια views, έτσι. Απλά αφιερώνω εγώ αυτό το βίντεο γιατί σε έχουμε συμπαθήσει και εγώ και η Πόπη. Και επίσης δεν κάνουμε αντιγραφή, απλά θέλαμε να τιμήσουμε κατά κάποιο τρόπο εσένα. Για αυτό που κάνεις. Με τα massive, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Ναι, massive challenge. Τα massive, τα review με τα φαγητά. Είσαι ο μοναδικός που το κάνει και απορώ πως δεν έχεις φτάσει, ας πούμε, τον Τούτζερ για παράδειγμα, έτσι, σε αυτό που κάνεις. Δεν το έχει κάνει κανένας. Πάλι, είναι το πως αντέχει να τρώει τόση ποσότητα φαγητού. Λοιπόν, φέραμε συνοδευτικό freeway και μία λεμονάδα μπλε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχάς. Πήγαμε στα Lidl, που κάποιοι παλιά είχαν πει και ακόμα το λένε ότι τα Lidl είναι μεσάς ποιότητας και τέτοια. Όσοι πως έχουμε φάει είναι απίστευτα, θα δείξει. Και το κάνουμε αυτό και Gabriel, με όλη την αγάπη που σου έχω και το σεβασμό, θα είναι το μοναδικό, όπως είπαμε, βίντεο. Δεν θα το ξανακάνουμε, είναι δικιά σου ιδέα. Απλά επειδή είναι καταπληκτικό. Είδαμε το βίντεο με τις κονσέρβες και με τα snacks που είχες κάνει, τα ελληνικά snacks, και μας άνοιξε όρεξη. Οπότε τελείωσε το βίντεο σου και πήραμε τα μάξι και φύγαμε κατευθείαν. Και φύγαμε και λοιπόν, πήραμε μερικά. Πρώτο είναι Τα κεφτεδάκια με σάλτσα με μάρκα Η Κουζίνα Μου. Θα τα δοκιμάσουμε σε λίγο. Θα τα βαθμολογήσουμε όπως εσύ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα emoji που είχες βάλει, ξέρω εγώ, και αυτά για να πεις. Τώρα θα τα βαθμολογήσουμε με δικό μας τρόπο. Δεύτερο είναι από την εταιρεία Τράτα, μοσχοκτάποδο πικάντικο. Επειδή εγώ το έχω ψηλό άνοιξει για να μπορέσω να το ανοίξω, είναι μοσχοκτάποδο σε φυσικό λάδι, γιατί εγώ τα καυτερά δεν τα τρώω. Εταιρεία Τράτα πάλι. Ναι, πάλι εταιρεία Τράτα. Εδώ είμαστε. Τώρα λέγεται Νίχε, Νίξ. Νίξ νομίζω. Τέλος πάντων, είναι σαρδέλες. Σαρδέλες πικάντικες Αιγαίου σε φυτικό λάδι. Ορίστε. Έτσι. Εγώ επίσης πήρα έναν τόνο σε νερό. Δείχτω στην κάμερα, πήγαινε κοντά και δείχτω. Είναι αυτός από Lidl, από την εταιρεία Νίχε πάλι. Νίξ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι τόνος σε νερό. Επίσης, ίδια εταιρεία. Έτσι, Νίχε θα την πούμε εμείς τώρα. Τέλος πάντων, Nike, Νίξε. Είναι καλαμάρι καθαρισμένο και τοπαχημένο σε άλμη. Εδώ. Λοιπόν. Έχουμε τίποτα άλλο, τα είπαμε όλα. Όχι, όλα. Τα είπαμε όλα. Λοιπόν, θα πάμε από όλα. Η Πόπη δεν τρώει πικάντικο, έτσι, οπότε θα ξεκινήσουμε μετά τις σαρδέλες και αυτό εδώ δεν θα φάει η Πόπη, θα τα βαθμολογήσω εγώ. Η Πόπη θα βαθμολογήσει το μοσχοκτάποδο σε φυσικό λάδι, όπα, τον τόνο και τον τόνο. Άμα θα κατέψουν που πάθουμε, λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τα κεφτεδάκια μαζί θα τα βαθμολογήσουμε. Ωραία, ξεκινάμε από το μαζί και μετά. Τι freeway και αυτά δεν χρειάζεται. Ναι. Ήδη βαθμολογώ ένα τέλειο, τι freeway μου αρέσει. Ωραία, ξεκινάμε πρώτα από αυτό που είναι για τους δύο μαζί. Gabriel, για πάτη σου αγόρι. Για πάτη σου, γιατί είσαι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Είσαι ξεχωριστός YouTuber από τους άλλους και αξίζεις εκατομμύρια views. Ας εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αχ. Παιδιά, να ήσασταν εδώ να μυρίσετε. Πω. Ναι, μυρίζει ωραία. Οκ. Αχ, για πάμε να δούμε. Ξεκινάμε. Πάρε πρώτος. Σιγά. Για να δούμε. Πάμε κανένα δεύτερο. Εγώ ακόμα στο πρώτο είμαι.
Ναι. Θα το βαθμολογήσουμε μετά. Το καφτεντάκι είναι κρέα. Θα πάω ψάρι. Ευλόγητο. Λοιπόν, το πολύ πολύ ξαφνικά λείψω από το βίντεο. Λοιπόν, ο σχοκτά από το πικάρι. Μέρα μόνο. Για να δούμε. Κάτσε μου κόπουμε. Γιατί ήμουν και λίγο άτσαλο με αυτά. Με τις κοσέρβες. Για να δούμε. Κάτσε να πούμε λίγο ακόμα αυτή η γεύση από το δεύτεράκι. Α, έχω και τη στέβια. Παιδιά, θα σας πω δύο λόγια. Για την κοκακόλα τη στέβια. Α, μυρίζει υπέροχα. Κοκακόλα η στέβια. Α. Χίλια συγγνώμη. Η κοκακόλα η στέβια. Για, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, θα πει και πω μια τη γνώμη της, δεν πίνεται ζεστή. Ζεστή είναι σαν να πίνεις νερό. Κανονικά να πίνεις νερό. Παγωμένη όμως, παιδιά. Πίστευτη, πολύ καλύτερα από την κανονική. Πάμε, ο σκουρτάποδο. Για να δούμε. Μ' αρέσει τα πικάντικα. Αν και έχω ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά γελάω. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μην εξηγήσετε. Γκαμπριέλ, πήγε να πάθω, κοπικές. Όχι, από αυτό που φοράω στα χείλη μου είναι. Ναι, λοιπόν, μην τρώει μοσχοκτάποδο σε λάδι με κραγιόν, μην το φάτε. Καλό, πολύ καλό χταπόδι, θα δούμε μετά, βαθμολογία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χταποδάκι εδώ το μου. Εδώ κοιτάζουμε σε βελίτσα. Έλα! Κόσες βλακίες, έλα. Πάμε σε σαρδελίτσα. Σαρδέλα εγώ δεν τρώω και το ξέρεις. Παιδιά, σαρδέλα και σαρδέλα, γάβος, καλαμάρι, χταπότα, αγαπημένα ψάρια. Θα δοκιμάσω άλλη μία από το μουσικό χταποδάκι μας. Και μου αρέσει πολύ. Σαρδελίτσα. Γιατί δεν καίει. Τώρα λίγο τόνο. Σαρδελίτσα, θα δοκιμάσεις σαρδέλα. Όχι. Οκ. Okay. Παιδιά, πάλι έχει νερά εδώ μέσα. Έχει υγρά. Ναι. Και τώρα θα δούμε το καλαμάρι. Περίμενα να φάω. Θα το βαθμολογήσουμε μαζί με τη Μόβη. Ναι, εγώ θα φάω λίγο τόνο πρώτα. Okay. Θέλω να πικάντικο πικάικα. Πικάικα! Πικάικα. Λοιπόν, πάμε. Το βάλει έσχος. Δεν πειράζει. Μετράει η εμφάνιση. Παιδιά. Μετράει το ταλέντο. Πάμε. Πολύ πιο ωραίο είναι ο τόνος σε νερό παρά σε λάδι. Και να πω και τη γνώμη μου. Αυτό που έχω διαβάσει πολλά σχόλια σε άλλους YouTuber. Εγώ προς το παρόν έχω subscribers, αλλά δεν πολύ ασχολούνται με σχόλια. Πάνε και κρίνουν εμφάνιση. Ρε μαλάκες, να σας το πω έτσι. Τι κρίνετε την εμφάνιση. Το ταλέντο μετράει. Το ταλέντο είναι αυτό που θα σας αγγίξει. Και μετά η εμφάνιση. Λοιπόν, επειδή έφαγα και από το... Περίμενε να κοιμάσουμε τώρα το... Σε σαμπόντι. Έφερα και εγώ, έτσι μόνο. Λοιπόν, έφαγα από τον τόνο. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, έφαγες από τον τόνο και πέσε. Και είναι πολύ καλύτερος από ό,τι σε λάδι ο τόνος σε νερό. Έτσι να δοκιμάσουμε και από αυτό. Κάτσε. Είσαι κάτι σε ένα. Θα πεις μετά. Λοιπόν. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσεις. Άσε, μπορεί ας πούμε για παράδειγμα ο Πάνος, ο Dentube, να είναι πιο ωραίος ας πούμε από τον 2J ή ο 2J να είναι πιο ωραίο. Μην κάθεστε και ασχολείστε με την εμφάνιση. Το ταλέντο μετράει, σας αρέσει αυτό. Τελείωσε. Αυτό είναι και εμένα ας πούμε δεν μου αρέσει κάποια. Κοπέλα, 2J, σε εμφάνιση δεν μου αρέσει. Δηλαδή, τι δεν πρέπει να την παρακολουθώ ας πούμε. Αφού είναι ταλέντο η κοπέλα, όπως θα το κάνουμε. Ας πούμε, πες ένα YouTube που μπορεί να μην σε αρέσει την εμφάνιση.
Εντάξει, τώρα δεν θέλω να... Ο Τούτζερς αρέσει η εμφάνιση. Όχι, αλλά εντάξει. Το παρακολουθείς όμως. Ναι, γιατί μου αρέσουν τα βιντεάκια που κάνει. Ορίστε. Αλλά δεν θέλω να λέω για YouTubers και διάφορα τέτοια. Εδώ λέγανε Smash Pass, ποιον πηδάσαι ή το Fuck Mary Kill. Και τώρα πεις τη γνώμη σαν είναι ωραίος ο άλλος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ας πω, ο Γκάμπριελ τα έχει όλα. Τέλος. No, ωραία. Άσε τώρα τους άλλους YouTuber και έλα να κρίνουμε όλα αυτά. Έβαγες από αυτό. Θυμάσαι λίγο το emoji του Γκάμπριελ. Δεν μου άρεσε, είναι το πρώτο. Ναι, δεν μου άρεσε. Διαφορετικό. Κανονικό και τέλειο. Και τέλειο. Λοιπόν. Δοκιμάσεις από αυτό εδώ για να πεις. Ναι. Λοιπόν. Το βοσκοκτάποντο το πικάντικο. Επειδή είχα δοκιμάσει και από άλλες μάρκες, θα το βάλω ένα κανονικό. Κανονικό. Θα το ξανά παίρνα, ναι. Άμα ήθελα χταποδάκι και δεν έβρισκα άλλη μάρκα, θα το παίρνα, ναι. Μπράβο, μπράβο στην εταιρεία Τρέτα. Τώρα πάμε τη σαρδελίτσα. Να δούμε. Θα δοκιμάσω πάλι. Θα δοκιμάσω πάλι. Δοκιμάσε και εσύ, και εσύ είναι λίγο πικάντικη. Δεν σε κάψει, δεν σε κάψει. Τα πικάντικα δεν τα τρώω. Σαρδελίτσα, παιδιά, τη εταιρεία. Νίχε. Νίξ. Κάτι που λέω θα είναι Νίξ. Είναι από τα Λίτ όλα τα προϊόντα που είδαμε. Άρα, επειδή είχαν και άλλες μάρκες, είναι από τα Λίτ. Τα τράνε από αλλού. Ναι, είναι από τα Λίτ όλα τα προϊόντα, αλλά η προέλευση είναι διαφορετική. Δηλαδή, γιατί και εγώ είμαι τελικός υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, δεν τρέμω να το πω, έχει σε μεγάλη εταιρεία. Λοιπόν, η Τράτα είναι μία εταιρεία. Η Νίξ μπορεί να είναι της Λίτ. Να, φλέγω. Τα σπάει σαρδέλα, ένα τέλειο βάζω στη σαρδέλα. Τώρα, στα κεφτεδάκια. Θα πάρουμε άλλο ένα. Να το πάμε. Από το κόντρο που θα κάνουμε. Έλα. Δεν θα τα ξαναπέρνα. Εντάξει, για κάτι γρήγορο να φτιάξει μια δικιά σου σάλτσα. Θα το βάλω ένα διαφορετικό. Γιατί έχω φάει και κεφτεράκια και μαζί γενικά οι κονσέρβες. Δεν θυμάμαι τώρα ποια εταιρεία ήταν. Καταπληκτικό κεφτεδάκι είχε η συγκεκριμένη εταιρεία. Θα το βάλω ένα διαφορετικό από το άλλο. Όχι ότι είναι, δεν τρώγεται, αλλά η σάλτσα είναι πιστεύω που το κάνει σωστό. Λοιπόν, εγώ θα το βάζα ένα κανονικό και θα το ξανά περνά αρκεί μαζί με τη σάλτσα που έχει να τα βάλω σε μια δικιά μου σάλτσα που θα έχω φτιάξει εγώ μαζί με μακαρόνια και αυτά. Ωραία. Δηλαδή να γίνει μια μίξ ούτως ώστε να αλλάξει λίγο το όλο story του. Λοιπόν, πάμε πάλι στο καλαμάρι. Περίμενε, θα πεις μετά για το καλαμάρι. Να πω εγώ για το μοσχοκτάποδο που έφαγα και εγώ αυτό, που δεν καίει, το δικό μου. Ναι. Ότι θα το έβαζα στο τέλειο, γιατί μου αρέσει το μοσχοκτάποδο και γενικά το χταπόδι μου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο, αλλά αυτό που δεν μου άρεσε συσσαγωγικά είναι ότι βρήκα αυτά τα δύο μέσα που δεν ξέρω τι είναι καν. Αυτό να σου πω εγώ τι είναι. Πρέπει να είναι το κοκαλάκι του. Είναι κάτι από το κοκαλάκι, δεν πειράζει. Είναι το κοκαλάκι του. Δεν είναι κάτι περίεργο. Εντάξει, είναι το μόνο που δεν μου άρεσε. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει κόψει το χταπόδι, ουσιαστικά έχουν φύγει και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα για τον τόνο τι να πω. Ο τόνος είναι ένα συνηθισμένο ψάρι που το ξέρουμε σε κονσέρβα, που το χρησιμοποιούμε αρκετά όλοι πιστεύω σε μαγειρικές ή σε σαλάτες, συγγνώμη, είτε σε σαλάτες είτε σε οτιδήποτε. Πιο παλιά τον έτρωγα σε λάδι. Τώρα που δοκίμασα σε νερό, μου φαίνεται πολύ πιο ωραίο σε νερό. Και πιο ελαφρύς βέβαια. Και σε τι το βαθμολογείς? Λοιπόν, θα το έβαζα στο τέλειο. Τώρα, όσο αφορά τα κεφτεδάκια είπα, ότι θα τα έβαζα κανονικά αλλά, και θα τα ξανάπαιρνα, αλλά
Θα έπρεπε να είναι, δηλαδή να είναι σκέτο κρέας η συσκευασία, ούτως ώστε να το βάλεις μέσα σε δική σου σάλτσα για να αλλάξει λίγο η γεύση και όλα αυτά. Λοιπόν, να πω τώρα για το καλαμάρι. Δοκίμασε καλαμάρι, θα δοκιμάσω και εγώ ξανά καλαμάρι. Δεν μου άρεσε. Θα το βάλω στο δεν μου άρεσε. Θα πω. Παιδιά, μισό ρωτάκι, μη στάξει και κάτω και μετά. Όσοι κλείσω το βίντεο, δεν με βλέπω καλά. Θα με στάξει κάτω. Εδώ είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλαμάρι. Δεν παιδί, είναι περίεργο. Ούτε μ' αρέσει, ούτε μ' αρέσει. Είναι σαν ζαμπόν, κάτι σαν... Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και δεν θα το ξαναπάνω με τίποτα. Οπότε το καλαμάρι το βάζω ένα δεν μου άρεσε, εσύ. Εγώ θα το έπαιρνα, ένα διαφορετικό θα το βάλω. Εγώ θα το ξανά έπαιρνα, αλλά να το βάλω σε φαγητό μέσα. Ωραία. Γιατί μπορεί έτσι ομό να μην είναι ωραίο. Αλλά σε μια παραλλαγή, μέσα σε μια σάλτσα για να μπει σε θαλασσινό φαγητό, ουσιαστικά θα είναι ωραίο. Δεν το ξέρω. Καλά, να πούμε γιατί. Ας πάμε βαθμολογία. Free white cola, τη βαθμολογώ ένα τέλειο. Η free white cola πριν κάποια χρόνια ήταν λες και έπαιρνε σιρόπι, γεύση, όχι υφή. Τη διορθώσαμε, την κάνανε σωστή. Την κάνανε πολύ σωστή. Μου θυμίζει λίγο την Βίκος. Αλλά πολύ καλή φρίγκο. Και παλιά ήταν λες και έπαιρνε χρωματιστό νερό. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βαθμολόγησε τη λεμονάδα μπλε στο κοινό μας. Η λεμονάδα μπλε, αυτή είναι πολύ ωραία, αν και δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ διάφανη. Βλέπεις ας πούμε και από πίσω κάτω, ξέρω εγώ από ότι φαίνεται παντού. Συγγνώμη. Αλλά είναι πολύ ωραία, θα την έβαζα στο κανονικό. Δηλαδή όχι ότι θα την έπαιρνα, ούτε ότι θα την έπαιρνα, ούτε ότι δεν θα την έπαιρνα. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Γκάμπριελ, για πάρτι σου. Ένας φόρος τιμής ουσιαστικά για σένα. Ναι, γιατί είσαι ξεχωριστός. Και μπράβο σου που έκανες το διαφορετικό από τους YouTuber. Δεν ξέρω αν υπάρχει εξωτερικό, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ με εξωτερικό. Πρώτον γιατί ξέρω καλά αγγλικά και δεύτερο γιατί μ' αρέσει το ελληνικό YouTube, το γουστάρω. Αυτό ήταν ένα αφιέρωμα για σένα. Γιατί μου έχεις πει και ένα δύο πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, να είστε καλά όλοι. Αυτό το βίντεο μπορεί να σας άρεσε, αλλά δεν θα το επαναλάβουμε. Γιατί όπως είπαμε είναι ιδέα του Γκάμπριελ, το σεβόμαστε, το εκτιμάμε. Αυτό το κάναμε γιατί νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Γκάμπριελ Διάλεξ. Αυτά από εμάς, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, comment από κάτω, ένα comment, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε όταν ανεβαίνει το βίντεο, ακολουθήστε με σε Instagram, σε Twitter, κάντε με φίλες στο Facebook, και αυτά από μένα και την Πόπη, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γκάμπριελ. Θέλω να πεις τίποτα άλλο. Όχι, με κάλυψες. Ποιος κάλυψε? Εσύ εμένα. Εσύ εμένα. Καλή νύχτα. Νύχτα. Τελειά. Αφημένο.